Μας ήρθε ναι. μία είδηση η οποία κάπως μας έριξε από τα σύννεφα. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν στα σύννεφα, πέσαμε κάτω και λέμε τώρα είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι αλήθεια. Τι κρύβεται από πίσω, τι λένε τα άστρα και τα ζώδια που φέρνουν εμπόδια. Λοιπόν, θα δούμε αν θα φέρει εμπόδια ο αστρολογικός χάρτης της Λίτσας Πατέρα. Είναι δίδυμος του ζώδιο, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Έχει μία σχέση λατρείας και αγάπης και εκτίμησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον πρωινό καφέ με την Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη είχε πάντα στις εκπομπές της αστρολογία και θα ήθελε πάντα να έχει τη Λίτσα Πατέρα, ακόμα και το 2005 που έφυγε και πήγε στον Α. Ήθελα να την πάρει μαζί της, αλλά δεν γινόταν λόγω συμβολέου και όλων αυτών των υποχρεώσεων που έχει η Λίτσα Πατέρα και με εκδοτικό οίκο που ανήκει στον Όμιλο, γιατί εκεί πέρα έχει το περιοδικό της αστρολογό και έχει και άλλα επαγγελματικά θέματα με τον Όμιλο Αντένα. Έπεσε στο τραπέζι. Τη νέα εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη στο Μέγκα να έχει τη Λίτσα Πατέρα. Η Ελένη Μενεγάκη τη θέλει διακαώς. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το κανάλι είναι διατεθειμένο να καλύψει την Πατέρα τόσο τηλεοπτικά όσο και εκδοτικά, καθώς η ίδια διατηρεί το περιοδικό αστρολόγος. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει μέσα έχει στο καλοκαίρι. Έχει γίνει πρόταση δηλαδή. Έχει γίνει μία πρόταση, μια αυτό κρούση. Λέει το ρεπορτάζ, έχει γίνει μία κρούση. Ούτως ή άλλως η Ελένη Μενεγάκη πάντα έχει επαφές με τη Λίτσα Πατέρα. Δηλαδή θα πούνε στις γιορτές τα χρόνια πολλά, στα γενέθλια. Αν τους παιδιά αυτό αν συμβεί, καταρχάς θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για το πρωινό του Αντένα. Έτσι. Γιατί η Λίτσα είναι Λίτσα. Η Λίτσα είναι Λίτσα, είναι πάντα. Δεν δέχομαι απάντηση. Φεύγουν παρουσιαστές. Έρχονται παρουσιαστές. Σκηνικά φεύγουν, έρχονται. Η Λίτσα είναι εκεί. Η Λίτσα είναι ο Αντένα λίγο στο μυαλό του κόσμου. Η Λίτσα είναι από το Μήνωα Κυριακού. Επιλογή έτσι. Του Μήνωα Κυριακού. Περιμένουμε τώρα να δούμε εάν θα γίνει το σωστό deal. Και ξέρεις τι γίνεται, Τζορτζέλα. Να αφήσει τον Αντένα. Ενώ λέμε πολλές φορές ότι ουδείς είναι αντικατάστατος, υπάρχουν πιστεύω μερικές περιπτώσεις στη ζωή που αυτό δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, δεν πιστεύω ότι κάποιο μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τη Λίτσα Πατέρα. Εννοείς στο πρωινό του Αντένα ή γενικώς. Στη ζωή, λες, δεν είναι. Περίμενε, γιατί αστρολόγους έχουμε πάρα πολύ καλό. Για το πρωινό, συγγνώμη. Λέω. Α, εντάξει, για το πρωινό, ναι. Είναι, πώς να το πω, σήμα κατά τεθέν. Brand name για το πρωινό του Αντένα. Δεν αλλά είναι. Έχουμε πολύ καλούς αστρολόγους και να το πούμε αυτό. Συγγνώμη, κυρία Λίτσα μου, αλλά πρέπει να το πω. Δεν μιλάω μόνο αστρολογικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει ένα μάγειρα. Σαν πρόσωπο εννοείς. Ναι. Ναι, σαν πρόσωπο είναι η σημαία του πρωινού μετά τους παρουσιαστές. Άσε που είναι στήριγμα και για τους παρουσιαστές. Εννοείται. Ψυχολογικό. Νούμερα. Σε νούμερα. Στα πάντα. Σε όλα. Σε όλα, ναι. Σε πρεστίζ, σε κύρος, σε δύναμη, σε αξία. Ακριβώς. Ναι. Σε όλα. Σε όλα. Θα δούμε όμως. Δεν έχουμε ακούσει ότι έχει άσχημες σε σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φέη Σκορδά. Ποτέ δεν υπήρξε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους. Όχι, αλλά πάντα είχε καλές σχέσεις με την Ελένη Μενεγάκη και αυτό έτσι. Είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ, Τζορτζέλα. Παρακαλώ.